Sfântul Prăștinii de Sfântament, din Harța Sfântului Iosif, Nevrăgia cu Iordanul, Acusa Medusimnul Sfântul Teofanion, Orte Bepanii, Haristul Seului Sotirion, Iopia, Catavgazii, Tenebrinia, Orlul Suspiscul, Catatus, Protus, Magista, Eonas, Tu Christianismu, Iachia mas ecclesia teluse catatior tetum potor omadiches baptisis catechumenon eti zuse perisotero estita aptiti pneumatici potokisia tis charitos του Θεού που δινόταν σε κάθε πιστό κατά την βάπτισή του και τη σφράγισή του με το Άγιο Χρίσμα. Το αποστολικό ανάφρασμα της Κυριακής αναφέρεται σε αυτή την δωρεάν της χάριτος του Θεού. Μας εξηγεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πως ο Χριστός παρέχει την χάρη του σε κάθε βαπτισμένο χριστιανόν. Λέγει ότι στον κάθε πιστό ξεχωριστά εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ο Χριστός την χάρη του αυτή δεν μας την έδωσε, επειδή την αξίζαμε ή επειδή μας την χρωστούσε, αλλά μας την πρόσφερε επειδή μας αγαπά και θέλει να πλουτίσει όλα τα μέλη του σώματός του με τα θεία του δώρα, να μας στολίσει με το φως του. Δεν έδωσε ο δωρεοδότης Κύριος τον καθένα μας την ίδια χάρη εξίσου, αλλά κατά τα θεϊκά σχέδιά του, κατά το μέτρο της δωρεάς του, δηλαδή όπως ο ίδιος τη μέτρησε με την πανσοφία του και την δικαιοσύνη του, υπολογίζοντας και την διάθεσή μας και το πνευματικό μας συμφέρον. Όσοι λοιπόν νομίζουμε ότι λάβουμε λιγότερα ή μικρότερα χαρίσματα, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε μέσα μας την βεβαιότητα ότι όσοι η χάρη του Θεού ελάβουμε τη μέτρησε πάνσοφο ο Άγιος Θεός κατά τη δική του δικαιοσύνη και τη δική μας δεκτικότητα. Αυτό που με εμείς έχουμε χρέος να κάνουμε δεν είναι να μειονεκτούμε για τα όσα δεν ελάβαμε και να βαγγίζουμε ή να υπερχρονούμε για όσα έχουμε, πολύ δε περισσότερο να μην αποδιώκουμε την Θεία Χάρη με τα πάθη και τις αμαρτίες μας, αλλά αντίθετα να εξητούμε με πόθο και δέος καθημερινά την Χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να γινόμαστε δεκτικά δοχεία της Χάριτος, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να ζήσουμε, άργως μείνουμε πνευματικώς και χανόμαστε. Πώς όμως η ανθρωπότης έγινε κοινωνός της χάριτος του Θεού, εφόσον ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την εχμαλωσία των ανθρώπων στον διάβολο. Ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, τον έντισε με την θεοφαντιστολή της χάριτός του, για να κοινοβολεί το φως του Θεού. Από αυτή την χάρη ο άνθρωπος ζούσε, αυτή του έδινε το δικαίωμα να βλέπει, να ακούει, να συνομιλεί με τον Θεό, να ζει πνευματική. Όταν όμως ο Αδάμ αρνήθηκε το φως, έχασε την χάρη του, ασφιχτιούσε και λιμοκτονούσε μακριά από το φως του. Αργοπέθαινε εχμαλωτισμένος από τον διάβολο και τα πάθη του. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να τον απελευθερώσει από την ανυπόφορη αυτή σκλαβιά. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης. Η κατάβαση βέβαια αυτή δεν είναι απλώς μια εξωτερική κατάβαση, αλλά δείχνει το ύψος της ταπεινώσεώς του και της αγάπης του. Ο Θεός μας σαρκώθη και κατέβηκε ακόμη πιο χαμηλά, στο σκοτεινό και κυρίαρχο ναύτη. Από εκεί όμως με την άστασή του και την ανάληψή του ανέβηκε στους ουρανούς. Ο ίδιος κατέβηκε και ο ίδιος ανέβηκε. Κατέβηκε ως Θεός και ανέβηκε ως άνθρωπος και ως Θεάνθρωπος διαβευτής.
έδωσε χωνοτισμένους στους εχθρούς του τον διάβολο και τον θάνατο και απελευθέρωσε όλους τους ανθρώπους που ήταν μέχρι τότε εχμαλωτισμένοι από αυτό, εχμαλωτίζοντας πλέον και τον ίδιο τον διάβολο και επανέφερε τον άνθρωπο στην πρώτη του θέση. Του ξαναέδωσε την στολή την πρώτη της χάριτος του Θεού. Τώρα πλέον κάθε πιστός με το Άγιο Βάπτισμα ενδύεται τη στολή της χάριτος του Θεού και με το Άγιο Χρίσμα πλημμυρίζει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν πως ο Χριστός μας κάνει κοινωνός της χάριτός του. Ποιες όμως είναι οι πνευματικές μεταμορφώσεις που συντελούνται στους ανθρώπους που ζουν μέσα στη χάρη του Θεού? Μας εξηγεί ο Θείος Απόστολος ότι ο Χαριτοδότης Κύριος μας εμπιστεύτηκε την χάρη του στην Αγία μας Εκκλησία, στους ποιμένες και δασκάλους, για να μεταγγίζουν την Θεία Χάρη, να μας καταρτίζουν και να μας καλλιεργούν. Για να μην είμαστε νήπιοι αλλά άνδρες τέλειοι, προοδεύοντας σε αγιασμό και τελειότητα, για να μορφωθεί, να σχηματιστεί δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας, να γεμίζει πλέον την ψυχή και το σώμα, ο Χριστός να ζει και να ενεργεί μέσα μας, και εμείς να έχουμε νουν Χριστού, καρδιά Χριστού, μάτια Χριστού. Τι υπέροχο βίωμα να επιθυμούμε ό,τι θα επιθυμούσε ο Χριστός, να κάνουμε ό,τι θα έκανε ο Χριστός και εμείς να απολαμβάνουμε τη μυστική παρουσία Του, να ζούμε μέσα στο φως και τη χάρη Του, να είμαστε Χριστοφόροι και Θεοφόροι.